Είναι μια σχολή η οποία είναι τουλάχιστον πρότυπο για την υπόλοιπη Ελλάδα. Η δουλειά η οποία έχει γίνει σε αυτή την σχολή είναι απίστευτη και όλοι γίνατε μάρτυρες και γίναμε μάρτυρες για την απόφαση του κυρίου Μπακίρα, ενός ανθρώπου εξαίρετου, τόσο πολύ υπεύθυνου και με που τόσο πολύ αγάπη δημιούργησε αυτό το πράγμα, να είναι αυτή τη στιγμή κλειστό. Και πού, σε ένα νησί, όπου όλοι το καλούν και το έχουν ονομάσει μάλλον η ναυαρχίδα του τουρισμού. Στην ναυαρχίδα λοιπόν του τουρισμού, σήμερα που μιλάμε, αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει κανείς μα κανείς υπάλληλος να δεχθεί καμία αίτηση κανενός υποψηφίου, όπου και εδώ χρειάζεται να πούμε ότι ο αριθμός των υποψηφίων και λόγω του ότι πραγματικά η σχολή αυτή λειτουργεί με πολύ καλά πρότυπα και με πολύ αγάπη από όλους τους εργαζόμενους εκεί, βρίσκεται στη δυσάρεστη θέση και εμείς όλοι οι άνθρωποι του τουρισμού να γνωρίζουμε ότι αυτή η σχολή από πολλές μέρες λόγω της παρέτησης του κυρίου Μπακίρα, η οποία βέβαια παρέτηση στο πρώτο μέρος λέει και ότι υπάρχει θέμα υγείας, σεβαστό, δεν μπορεί κανείς να το αγγίξει αυτό. Και αν δεν υπήρχε η δεύτερη παράγραφος, η οποία εξηγεί και κάποιους λόγους για τους οποίους δεν μπορούσε πλέον να λειτουργήσει στη σχολή, μας έδωσε το έναυσμα να σας καλέσουμε και εμάς όλους να πάρουμε μια πρωτοβουλία τέτοια, την οποία δεν θα την αφήσουμε να περάσει απαρατήρητη. Έχουμε σκοπό και προγραμματίσει ακόμα να μεταβούμε και στην Αθήνα, να πάμε στο αρμόδιο Υπουργείο Τουρισμού, να μιλήσουμε και με την κυρία Ζαχαράκη, η οποία προδημήνου περίπου είχε επισκεφθεί το νησί μας, είχε δώσει τις διαβεβαιώσεις ότι η σχολή σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα θα είχε καλύψει τις ανάγκες και η σχολή δυστυχώς ακόμα και σήμερα δεν έχει καλύψει καμία ανάγκη. Διαβάσαμε χθες τον τύπο, το δελτίο τύπου του Υπουργείου Τουρισμού, το οποίο κάνει μια αναδρομή, αν θέλετε, στα προβλήματα της σχολής. Την αναδρομή δεν την έχουμε ανάγκη, την γνωρίζουμε κι εμείς. Την άμεση λύση του προβλήματος εμείς ζητάμε. Και δεν μπορούμε να πιστέψουμε μια σχολή η οποία ήταν στις τρεις πρώτες σχολές της τουριστικής, τουριστικών επαγγελμάτων μεταξύ Πάρνηθας και Ρόδου, να είναι αυτή τη στιγμή κλεισμένη και εμάς όλους οι οποίοι ασχολούμαστε με τον τουρισμό, αγαπάμε το αυτό που κάνουμε, έχουμε προσφέρει ο καθένας ξεχωριστά και όλοι μαζί ό,τι καλύτερο μπορούμε για να φέρουμε το νησί μας σε μια πραγματικά θέση αξιοπρέπειας στον τουριστικό χάρτη, να αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή αυτό το πρόβλημα.